Συστήματα θέρμανσης Thermostorm, όταν η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο τρίτο μέρος του αφιερώματός μας, σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, θα αναφερθούμε στους ξυλολέβητες, στη γεωθερμία, καθώς και πώς μπορεί κάποιος να κάνει το τζάκι του ενεργειακό. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στην εταιρεία Thermostorm, στο Ελευθέριο Κορδελιό, για να μιλήσουμε σχετικά με αυτά. Είναι οι τρόποι εναλλακτικής θέρμανσης που προτείνει η εταιρεία σας? Θα μπορούσαμε να προτείνουμε τη λύση με τα στερεά καύσιμα ξυλολέβητες ή παραδοσιακή τζάκια ή ξυλόσομπες, και ένα άλλο ως νέα πηγή είναι η γεωθερμία, η οποία μπορεί να λύσει και το πρόβλημα και της ψήξης και της θέρμανσης ενός σπιτιού. Ας περάσουμε πρώτα στους ξυλολέβητες, οι οποίοι είναι και ελληνικής προέλευσης και τους κατασκευάζετε εσείς εδώ στην εταιρεία σας. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με αυτούς? Ο συγκεκριμένος έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί εντός του σπιτιού, οπότε μας δίνει και το πλεονέκτημα και της οπτικής επαφής που έχουμε με τη φλόγα, σαν να έχουμε ένα τζάκι, αλλά βέβαια και τον έλεγχο της φωτιάς, κάνοντας μια ελεγχόμενη τροφοδοσία. Και βέβαια έχουμε και την οικονομία που μπορεί να μας δώσει, διότι μειώνουμε πάρα πολύ τις απώλειες, σε ό,τι αφορά αν θα έμπαινε στο λεβιτοστάσιο, για παράδειγμα. Μπορείτε να μας δείξετε πώς λειτουργεί στο περίπου ένας τέτοιος ξυλολέβητας? Η λειτουργία του είναι πολύ απλή. Βέβαια τώρα τον έχουμε ανάψει. Ανοίγουμε την πόρτα, τροφοδοτούμε τα ξύλα και το κλείνουμε. Δεν χρειάζεται κάτι, ας το πούμε, κάτι το ιδιαίτερο. Αρκεί βέβαια τα ξύλα μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ξηρά γίνεται, με χαμηλή υγρασία, για να αρπάζουν και εύκολα, που κυρίως εκεί είναι το πρόβλημα όλων. Κάθε πότε θα πρέπει ο εκάστοτε καταναλωτής να κατεβαίνει στον ξυλολέβητα και να ανανεώνει το περιεχόμενο? Ο συγκεκριμένος υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί μέσα στο σπίτι, οπότε δεν χρειάζεται να κατεβαίνει στην αποθήκη ή το βράδυ κυρίως. Και γι' αυτό το λόγο εμείς τον προτείνουμε ως λύση όπως λειτουργεί ένα τζάκι. Απλά αυτός ο συγκεκριμένος, για παράδειγμα, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλο όγκο νερού και να μπορεί να εξυπηρετήσει ένα σπίτι ο συγκεκριμένος μέχρι 150 τετραγωνικά. Αυτό όμως που αφορά κυρίως τον κόσμο είναι το οικονομικό κομμάτι. Σε σχέση δηλαδή με το πετρέλαιο, πόσο περισσότερη κατανάλωση ενέργειας κάνει ένας ξυλολέβητας? Σε ό,τι αφορά το οικονομικό, για παράδειγμα, πελάτης μας, ο οποίος χρειαζόταν περίπου 5 με 6.000 ευρώ για ένα σπίτι των 200 τετραγωνικών, μπορεί να καλυφθεί με ένα ξυλολέβητα δικό μας με τουλάχιστον ένα κόστος περίπου στις 2.000 ευρώ για αγορά ξύλων. Δηλαδή αυτό είναι το κόστος τους, περίπου στις 2.000 ευρώ. Τα καύσιμα, ναι. Περίπου εκεί. Βέβαια, αυτό βέβαια μπορεί να ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και ανάλογα βέβαια και σε τι ενεργειακή κατάσταση βρίσκεται το σπίτι. Αν έχει μεγάλες απώλειες, τα κουφώματα και γενικά, ας το πούμε, είναι όλες οι απώλειες που πρέπει πάντα να προσμετρώνται. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά και για την επιλογή του λέβητα, για να μπορούμε να υπολογίσουμε και εμείς ακριβώς τις θερμίδες. Αρκεί δηλαδή ένας τέτοιος ξυλολέβητας, ούτως ώστε να θερμάνει ένα ολόκληρο σπίτι? Ναι, αρκεί. Αρκεί, και κυρίως και από τους πελάτες μας, οι οποίοι το έχουν δει και στην πράξη ως νέο προϊόν, οι οποίοι τόλμησαν να βάλουν ένα λέβητα στο σπίτι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και οικονομικό. Και περίπου μετά από πόσο καιρό θα κάνει απόσβεση ο καταναλωτής του προϊόντος? Με βάση το παράδειγμα που σας ανέφερα, ήδη από τον πρώτο χρόνο έχει κάνει την απόσβεση της αγοράς. σε έναν διαφορετικό τρόπο θέρμανσης, εναλλακτικό πάλι, το οποίο είναι το τζάκι. Πώς μπορεί κάποιος να μετατρέψει ένα απλό τζάκι σε ενεργειακό? Οι τρόποι είναι οι εξής, κυρίως μετατρέποντας το σε τζάκι νερού, τζάκι λέβητα, βάζοντας κάποιο από τα προϊόντα εδώ όπως βλέπετε, το οποίο μπορεί, καθώς και με βέβαια το τζάκι, να ζεσταίνουμε και τα καλωριφέρ και το boiler, οπότε να έχουμε και ζεστό νερό. Το συγκεκριμένο το πρώτο όπως βλέπετε είναι σιδερένιο, το δεύτερο είναι ανοξίδωτο. Μπορούν να δώσουν μέχρι 10-12.000 θερμίδες, οπότε για ένα σπίτι διαμέρισμα κυρίως που έχει ένα τζάκι απλό, μπορούμε να το μετατρέψουμε εύκολα σε ενεργειακό. Οι άλλες βέβαια λύσεις είναι να το μετατρέψουμε σε αερόθερμο τζάκι, η οποία είναι αυτή εδώ. Πάλι έχουμε δύο επιλογές, μπορούμε ή με τον ανοξίδωτο εναλλάκτη ή με το σιδερένιο, ώστε να εκμεταλλευτούμε τη θερμότητα η οποία πάει χαμένη και φεύγει βέβαια στον εξωτερικό χώρο μέσω της καμινάδας. Και βέβαια και αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε αυτούς που έχουν τα τζάκια τα μεγάλα, τα κτιστά. Πάλι είναι βέβαια για μετατροπή του τζακιού σε ενεργειακό. Πόσο κοστίζει μια τέτοια διαδικασία? Κυρίως το μεγαλύτερο κόστος είναι τα περαστικά. Πρώτον, αν το επιτρέπει ο χώρος, εάν μπορούμε δηλαδή να φτάσουμε στους συλλέκτες διανομής για να γίνει η διανομή του ζεστού νερού, και βέβαια το κόστος των υλικών, το οποίο είναι αξιόλογο, ας το πούμε. Όσο δηλαδή σε αντίθεση πάντα με την αγορά αυτού του προϊόντος, η οποία είναι πολύ οικονομική λύση, ξεκινάμε από τα 220 ευρώ, αλλά το θέμα είναι βέβαια πρέπει πριν προβεί κάποιος σε μια τέτοια αγορά να δει με τον υδραυλικό του το κόστος συνολικά της εγκατάστασης που θα πρέπει να κάνει. Αν αναρωτιέστε γιατί είμαστε σε εξωτερικό χώρο, είναι για να μιλήσουμε για τη γεωθερμία. Η εταιρεία σας εξάλλου προσφέρει μια τέτοια λύση στον κόσμο. Τι πρέπει όμως να ξέρει για τη γεωθερμία? Πρέπει να ξέρει ότι είναι κάτι το οποίο όντως μπορεί να το βοηθήσει και να του λύσει και το πρόβλημα της θέρμανσης, όπως βέβαια και της ψήξης το καλοκαίρι. Πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει ακόμη στην Ελλάδα πολύ μεγάλο χώρο για ανάπτυξη στο συγκεκριμένο, διότι ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί όλες οι γεωθερμικές δυνατότητες και βεβαίως αυτές που προτείνουμε εμείς είναι για οικιακή χρήση. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα γεωτρύπανο το οποίο μπορεί να μπει σε μικρούς χώρους για να εκτελέσει την οποία χρειάζεται, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την θερμοκρασία που μας δίδει το καλοκαίρι, για παράδειγμα, το υπέδαφος ή το χειμώνα, ξεκινώντας από μια θερμοκρασία 16 με 18 βαθμούς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε στο περίπου πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Η πρώτη διαδικασία κυρίως που είναι η πιο σημαντική είναι να γίνει μια μελέτη του χώρου, να δούμε τι ανάγκες χρειάζεται και κυρίως τι τύπο γεωθερμικού εναλλάκτη, να καθοριστούν αν χρειάζονται μία ή δύο τρύπες, να εκδοθεί η άδεια, που είναι και ένα σημαντικό κομμάτι αυτό, και μετά να προχωρήσουμε στις εργασίες. Ποια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως η εξοικονόμηση χρημάτων που κάνουν οι καταναλωτές εάν επιλέξουν τη γεωθερμία ως τρόπο θέρμανσης? Η εξοικονόμηση χρημάτων που μπορούν να κάνουν είναι μακροπρόθεσμα, βλέποντας ότι το ενεργειακό πρόβλημα θα μας ακολουθεί και για τα επόμενα χρόνια, και κυρίως μειώνουμε τις καταναλώσεις και στερεών καυσίμων, που είναι ένα σημαντικό παράγοντας, ας το πούμε, και για το περιβάλλον. Και βέβαια είναι πιο φιλική, οικολογική στο περιβάλλον αυτό και μπορεί να μας δώσει φθηνή ενέργεια. Το κόστος περίπου ποιο είναι? Το κόστος εξαρτάται και από το μέγεθος του κτηρίου, τι ανάγκες έχει. Φανταστείτε ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι 3 φορές ή 4 φορές μεγαλύτερο από την εγκατάσταση ενός καλού συστήματος θέρμανσης πετρελαίου ή ξύλου. Και η απόσβεση των χρημάτων μετά από πόσο περίπου διάστημα θα επιτευχθεί? Με βάση μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι μετά την πενταετία υπάρχει απόσβεση. Υπάρχει κάποιο μειονέκτημα το οποίο πρέπει να επισημάνουμε σχετικά με αυτόν τον τρόπο θέρμανσης? Είναι ότι κυρίως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα συμβατικά σώματα πάνελς που έχουμε στο σπίτι. Λειτουργεί με ενδοδαπέδια θέρμανση ή τα λεγόμενα fan coils. Πότε είναι η καλύτερη περίοδος για να επιλέξει κάποιος τη γεωθερμία? Εννοείται φαντάζομαι χρονική. Ναι, είναι χρονική. Αυτή η περίοδος ίσως θα ήταν η ιδανική, διότι υπάρχει και ο χρόνος για να μπορέσουν να ετοιμαστούν όλα αυτά. Οι μελέτες, η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα ενδεχομένως, αλλά βέβαια και η αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Συστήματα θέρμανσης Thermostorm. Όταν η παράδοση συναντά την τεχνολογία.